Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα live εδώ στο κανάλι. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε το παιχνίδι με το μετρό της Αθήνας στο Roblox. Την νέα version θα παίξουμε αυτή τη φορά. Οπότε δεν έχω κάτι να προσθέσω. Καλησπέρα σε όσους ήρθανε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πατάμε play. Θα γίνουμε driver. Select line 2. Θα διαλέξουμε το μετρό με τα 3 βαγόνια, γιατί το άλλο με τα 6 κολλάει. Οπότε δεν συμφέρει καθόλου. Ανοίγω τον ήχο του παιχνιδιού ένα λεπτάκι. Λοιπόν, λογικά τώρα ακούτε και τον ήχο του παιχνιδιού. Λοιπόν, ανάβουμε τα φώτα και ξεκινάμε. Πηγαίνουμε με 30 χιλιόμετρα. Να σας δώσω ένα link για το Discord του καναλιού, ένα λεπτάκι εδώ, στέλνω μόνο. Όσοι θέλετε να μπείτε, πατάτε θαυμαστικό και Discord. Και έτσι θα σας βγάλει το link για το Discord team. Προχωράμε να πάμε στη στάση σε 550 περίπου μέτρα. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχει πράσινο φανάρι, οπότε δεν χρειάζεται να λωτώσουμε ταχύτητα, δηλαδή δεν είναι κάποιο μετρό μπροστά για να ανησυχήσουμε. Και όταν κάνουμε την πρώτη μας στάση στο σταθμό, θα σας δώσω και link για να μπείτε και εσείς στο παιχνίδι αν θέλετε. Βέβαια δεν μπορούν να βγουν πάνω από 5 άτομα τώρα πια, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα και κολλάει πολύ γενικά το παιχνίδι κολλάει, με μπαίνουν πολλά άτομα. Οπότε τώρα πια είναι μέχρι 5 από 10 που ήταν πριν. Λοιπόν, βλέπουμε έχουμε και άτομο μπροστά μας. Αρχίζουν να ελαττώνω ταχύτητα, αν και πηγαίναμε σιγά. Εδώ. Εντάξει, θα πάμε λίγο πιο μπροστά. Είναι ψεύτικο άτομο. Πήγα πολύ γρήγορα. Όχι, αληθινό είναι. Οπότε. Αληθινό είναι. Είδατε. Λοιπόν, να σας δώσω link για το παιχνίδι. Το link για το παιχνίδι, μισό λεπτάκι, είναι αυτό εδώ που θα δείτε τώρα στο chat, οπότε μπορείτε να μπείτε και από tablet και από κινητά από ό,τι έχω καταλάβει. Λοιπόν, τώρα θα πηγαίνουμε με 60 χιλιόμετρα. Επόμενη στάση Αττική. Next station Αττική. Αττική, επόμενη στάση. Περιμένουμε να φορτώσουμε τους passengers. Ένα λεπτάκι, γιατί μου γράφει ότι έχει τελειώσει το stream. Τώρα τελευταία το παθαίνει συχνά. Τώρα τελευταία το παθαίνει. Όχι, εντάξει, είμαστε live. Ωραία. Μπορεί να σας έγραψε και εσάς ότι έχει τελειώσει το live. Δεν ξέρω γιατί, πραγματικά. Κάτι παθαίνει και απλά μου λέει ότι το live τελειώσει. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε κανονικά. Επόμενη στάση, σταθμός Λαρίσης. Next station, Larissa Station.
σταθμός Λαρίσης, επόμενος σταθμός, η επόμενη στάση. Όσοι, όπα, καλά, και τα χιλιόμετρα πέρασα και το φανάρι ξέχασα να δω ότι είναι κόκκινο. Μπερδεύτηκα. Συνεχίζουμε. Κανονικά μέχρι 60. Κόκκινο φανάρι. Χαμηλώνω ταχύτητα. Α, είναι το φανάρι μετά τη στάση. Οπότε... Σταθμός Λαρίσης. Σύνδεση με ΟΣΕ και προαστιακό σιδηρόδρομο. Λάρισα Station. Connection with National and Suburban Railway. Το μετρό. Δώδεκα, έντεκα, δέκα, εννέα, οκτώ, επτά, έξι. Θα αφήσουμε ανοιχτές τις πόρτες λίγο να σας βάλω και τα link για τους δικούς μου κόσμους. Και επειδή έχουμε και κόκκινο φανάρι, οπότε δεν συμφέρει ακόμα να κλείσουμε τις πόρτες, αν και μπορούμε τώρα πια να τις ξανανοίξουμε. Λοιπόν, εδώ είναι ένας κόσμος ο οποίος ονομάζεται Roblox Life και τον έφτιαξε εγώ. Μπορείτε να πάτε να παίξετε. Μετά, ένας άλλος ωραίος κόσμος με parkour και διάφορα παιχνίδια είναι το Metro Escape, το οποίο αρχικά, έτσι όπως θα το δείτε, δεν θα σας αρέσει. Η πρώτη πίστα και αυτά, αλλά μετά γίνεται πολύ πιο τέλειος ο κόσμος. Οπότε μην τα παρατήσετε από την πρώτη δυσκολία, γιατί είναι λίγο δύσκολο το πρώτο κομμάτι. Μεταξουργείο. Προσπαθήστε το λίγο. Μεταξουργείο. Θα κάνω και βίντεο γι' αυτό. Αυτό είναι το link για το Roblox Live. Κόκκινο φανάρι. Σας δίνω το link για το επόμενο παιχνίδι. Θέλω να μου προτείνετε παιχνίδια τώρα στο chat για το Roblox, να παίξουμε στο Roblox, είτε όλοι μαζί, είτε για βίντεο και γενικά. Μου προτείνετε διάφορα παιχνίδια, έτσι ώστε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε κάποιο κόσμο και να σας αρέσει και πολύ περισσότερο το παιχνίδι, γιατί άμα διαλέξετε εσείς το παιχνίδι, πιστεύω ότι θα σας αρέσει πιο πολύ. Ναι, αυτό. Οπότε, άμα θέλετε, γράψτε μου είτε στα σχόλια, είτε τώρα live. Ομόνια. Next station. Ομόνια. Επόμενο φανάρι κόκκινο θα είναι. Το φανταστεί μου πως είναι και αυτό μετά τη στάση. Όπα, όπα, όπα. Πώς γίνεται αυτό. Όπα. Έχει κολλήσει το παιχνίδι και έχουν μείνει οι πόρτες εδώ. Λοιπόν, θα το κάνω screenshot αυτό. Το βλέπετε. Μπορείς είναι εδώ το μετρό και εμείς δεν το βλέπουμε, δεν ξέρω. Είμαστε δύο μετρό το ένα πίσω από το άλλο. Κάτι το οποίο κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνεται. Να γράψω και ότι έχουμε καθυστέρηση. Δεν ξέρω γιατί. Οπ. Εντάξει, και άλλο screenshot. Okay. Α, έφυγε, έφυγε. Όχι, δεν έφυγε. Γιατί αυτό πάει οριζόντια. Α, δεν μπορώ να... Παιδιά, αυτό έχει πέσει. Και άλλο screenshot. Το βάλουμε στο report.
Εν τω μεταξύ ο καημένος επιβάτης θα λέει τι γίνεται τώρα. Μπορούμε και καλά να ανοίξουμε και τις πόρτες. Ωραία περνάμε. Το βλέπετε ότι έχει φύγει το μισό μετρό. Επειδή ξέρω ότι εδώ πέρα υπάρχει στο κανάλι μου κάποιος ο οποίος είναι staff στο παιχνίδι, εάν δει αυτό το σημείο ή γενικά αν είναι μέσα αυτή τη στιγμή να κάνει κάτι αν μπορεί. Γιατί... Α, πράσινο φανάρι έχουμε. Θα πάμε λίγο πιο κοντά να δούμε τουλάχιστον. Δεν θα πάμε να τον τρακάρουμε. Έφυγε. Το κάνουμε κι άλλο ένα screenshot. Εγώ θα προχωρήσω. Δεν σταματάω πολύ μπροστά γιατί δεν χρειάζεται από τη στιγμή που είναι μικρό το μετρό. Να σας δώσω και ένα link για το κανάλι μου στο Twitch. Όσοι θέλετε να μου κάνετε ένα follow για να φτάσουμε πολλούς followers. Καλησπέρα, Ευαγγελία. Καλά εσείς. Λοιπόν, προχωράμε. Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο. Next station, Πανεπιστήμιο. Πολλά και όλα Πανεπιστήμιο. Τι κάνετε, πώς είστε? Πανεπιστήμιο. Εντάξει, εντάξει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πώς σας φαίνεται αυτό το παιχνίδι? Ναι, ρώτα. Τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Τι ήταν, πανεπιστήμιο ήταν, α. Επόμενη στάση, Σύνταγμα. Next station, Σύνταγμα. Σύνταγμα, τερματικός σταθμός. Ωραία. Πέρασε πάλι το όριο, γιατί κοίταζε τα σχόλια. I'm your passage. Okay. Νομίζω το κατάλαβα από το... από τη φωτογραφία στο channel. Σύνταγμα. Τερματικός σταθμός. Παρακαλούνται οι επιβάτες να αποβιβαστούν. Για πολλά εδώ πέρα για κάποιο λόγο. Passengers are kindly requested to disembark. Δίνουμε και τα φώτα.
Φτάσαμε τα 6 άτομα που μας παρακολουθούν τώρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να δούμε, θέλω να δοκιμάσω και ένα... Πώς το λένε? Μπερδεύτηκα, δεν θυμάμαι τη λέξη πάλι. Ένα κομμάτι. Το winner που λέει. Α, θα βγάλει έναν τυχαίο από εδώ πέρα, θεατή. Λογικά, δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει, θα το κάνουμε ένα τεστ τώρα. Έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσουμε την επόμενη φορά που θα κάνουμε live, για να επιλέξει κάποιος το παιχνίδι που θα παίξουμε εδώ πέρα της επόμενης φοράς. Α, τέλειο. Ωραία, λειτουργεί λοιπόν. Χαίρομαι. 60 χιλιόμετρα το ριόπα, 30 είναι. Jimmy does not subscribe to this channel. Λοιπόν, σταματάμε να τελειώσουμε εδώ πέρα το... Πάμε να κάνουμε την ανάποδη. Πρέπει να το ανοίξουμε στον το μετρό. Πρέπει να το ενεργοποιήσουμε, να το ανοίξουμε τη μηχανή. Το μεταξύ από 2 γίνονται 4 όπα. Πέρασε το όριο. Από 2 γίνονται 4 τα άτομα που μας παρακολουθούν. Τι μετρό transport να... Α, μήπως εννοώ σωστό. Μάλλον. Να δώσω το link, το δίνω. Αν και δεν είναι και πολύ μεγάλο το chat, άμα θέλετε να το βρείτε. Είναι. Όχι, δεν είναι. Είναι, όχι, είναι στην αρχή. Εντάξει. Δεν είναι τίποτα, ένα προς τα κάτω. Ναι, μετρό transport. Να δώσω το link εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι. Ναι, μετρό transport, αυτό. Δώστε με ένα λεπτό. Επιβάτες, έρχομαι σε ένα λεπτό. Ναι, από ό,τι κατάλαβα και καλά κερδίζεις το να μην κάνεις subscribe. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Τέλος πάντων, δώστε μου ένα λεπτάκι. Ωραία, πάμε. Απλά είχα ένα προβληματάκι εδώ πέρα με τις συσκευές. Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο. Next station, Πανεπιστήμιο. Έπρεπε να κάνουμε μια πάυση του live, να την πούμε. Όπα, 40 είναι το maximum. 40, δεν το θυμάμαι αυτό. Γιατί δεν το θυμάμαι, μήπως ήταν 60 πιο παλιά. Δεν είμαι σίγουρος. Όποιος είναι εδώ μαζί μας στο παιχνίδι, να γράψει εδώ πέρα. Γενικά η λέξη like και subscribe είναι απαγορευμένη εδώ πέρα, δεν ξέρω γιατί. Όσο επειδή έχω βάλει το bot να λέει ότι το
όχι το συμπαραστικό ελληνικό, όπως λένε, για κατάλληλες λέξεις και κάτι τέτοιο. Όπου έκανα βλακία τώρα. Έκανα βόκα και ξέχασα πώς να... μέσα στο παιχνίδι, εντάξει. Οκ, τέλεια. Χαίρομαι. Χαίρομαι που είστε στο παιχνίδι. Να κλείσω. Κλείνω. Ναι, βγήκε λίγο πιο μπροστά το μετρό, επειδή μίλακα. Επόμενη στάση, Ομόνοια. Next station, ναι, το ξέρουμε. Ομόνοια. Τέλεια. Συνήθως δεν γίνουμε passenger. Τώρα ειδικά που είμαστε, ας πούμε, πολλά... Είμαστε πολύ λίγα άτομα μέσα στο σερβερ. Δηλαδή το maximum είναι 5. Δεν θα ξαναγίνω passenger, μάλλον. Γιατί... Όχι, εντάξει, μπορεί να ξαναγίνω, δεν είμαι σίγουρος. Τέλεια. Λοιπόν, τι άλλο. Πόσα άτομα είμαστε μέσα. Όχι στο live, στο παιχνίδι. Είμαστε 4. Μαζί με μένα. Οκ. Στο live είμαστε 5 αυτή τη στιγμή. Επόμενη στάση, μεταξουργείο. Μεταξουργείο, επόμενη στάση. Μεταξουργείο. Άρα τώρα θα ξαναπατήσω winner. Και έτσι θα βρούμε ποιος θα είναι αυτός που θα επιλέξει το επόμενο παιχνίδι στο Roblox. Ποιο θα είναι. Το άτομο που θα επιλέξει ποιο θα είναι το επόμενο παιχνίδι στο Roblox. Να. Αυτό. Όπου με 62, στο 62 σταμάτησε. Μεταξουργείο. Πολύ ωραίο το παιχνίδι. Πολύ ωραία η νέα version. Καιρός να ανοίξουμε τις πόρτες. Τι άλλο. Την επόμενη φορά θα κάνουμε... θα βάλω αυτό το κομμάτι. Για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής που θα επιλέξει το παραεπόμενο. Άλλαξε γνώμη. Για να δούμε. Επόμενη στάση, σταθμός Λαρίσης. Next station, Larissa Station. Larissa Station. Εν τω μεταξύ, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι ό,τι ώρα έχουμε, έχει και εδώ πέρα. Δηλαδή, κάπως έτσι είναι ο ουρανός στην πραγματικότητα, κάπως έτσι είναι ο ουρανός και στο παιχνίδι. Αυτό κατάλαβα εγώ. Δηλαδή, αν μπείτε να παίξετε βράδυ, ότι ας πούμε μπαίνετε 8 η ώρα, δεν είναι μαύρος ο ουρανός. Ενώ αν μπείτε το πρωί, σύνδεση με ΟΣΕ και προαστιακό σιδηρόδρομο. Larissa Station. Connection with National and Suburban Railway. Είμαστε 4 άτομα στον κόσμο και τα 3 είμαστε στο μετρό μου. Α, πήγα να κλείσω εγώ την πόρτα πριν τελειώσει το δευτερόλεπτο. Έχω συνηθίσει το παλιό παιχνίδι. Α, και εσύ αυτό έχεις καταλάβει, ναι. Έτσι είναι. Μ' αρέσει να βλέπω τους επιβάτες μου, δεν ξέρω γιατί. Επόμενη στάση, Αττική. Next station, Αττική. Αττική, επόμενη στάση. Για πάμε. Αττική. 60. Τέλεια. Εφτά άτομα. Πολύ καλά.
Είμαστε και 248 subscribers. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αττική. Ωραία, σταματήσαμε. Πολύ πιο πίσω βέβαια, αλλά εντάξει. Έχουμε μικρό μετρό, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα και να σταματήσουμε. Ανοίγουμε τις πόρτες. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Ένα και. Πάμε. Σε πόλια. Θερματικό σταθμός. Σε πόλια. Next station. Σε πόλια. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει τώρα που λέει τις στάσεις. Αν και από ό,τι θυμάμαι, στα παλιά τα μετρό, όπως είναι ας πούμε αυτό, αλλά στην πραγματικότητα, τα ηχεία είχαν πιο πολύ μπάσο, νομίζω. Όπα, πάει το όριο. Είχαν πιο πολύ μπάσο στη φωνή όταν έλεγε τους σταθμούς. Τις στάσεις. Και... από ό,τι έχω καταλάβει, η νέα ηχογράφηση με τους σταθμούς είναι από άλλο μετρό. Γιατί αν πατήσουμε το τερματικό σταθμό. Σε πόλια. Τερματικό σταθμό. Είναι πιο. Έχει πιο πολύ μπάσο η φωνή. Πάει. Όχι, βλακή έκανα. Τερματικό σταθμό. Καλύτερο είναι. Ευχαριστώ που φύγει. Καλύτερο είναι οι επιβάτε να αποβιβαστούν. Λίγα εντάξει, ένα παιχνίδι είναι το πιο. Passengers are kindly requested to disembark. Ευχαριστώ. Απλά μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω γιατί μ' αρέσει τόσο πολύ. Τερματικός σταθμός. Παρακαλούνται οι επιβάτες να αποκλειδευτούν. End of train destination. Passengers are kindly requested. Για πάμε λίγο. Security. Εδώ δεν είχε ένα που έκανε stop. Ή όχι. Όχι. Ναι. Μάλλον. Το βγάλανε. Δεν ξέρω. Πάμε να πάρουμε ένα με 6 βαγόνια. Μήπως και έχει φτιάξει. Δεν ξέρω. Για να δούμε. Ωραία. Πήραμε αυτό με τα 6 βαγόνια. Και εντωμεταξύ εδώ πέρα το παιχνίδι το έχουν φτιάξει τόσο έτσι ρεαλιστικό και όλα αυτά που άμα πάτε στην περιγραφή του παιχνιδιού μπορείτε να δείτε κάτω ότι δεν παίζουμε Roblox αλλά παίζουμε ένα άλλο παιχνίδι που ούτε καν έχω ξανά παίξει. Το έχω ξαναδεί γιατί όλη την ώρα αυτό γράφει το live και όλη την ώρα ξεχνάω να γράψω ποιο παιχνίδι είναι. Εγώ σταματάω στη στάση. Έχουμε μία ειδοποίηση νέος συνδρομητής. Ευχαριστώ πολύ. Τελικά δεν λειτουργήσε και αυτό που έκανε για να εμφανίζονται εδώ πέρα τα alerts. Γιατί... δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν ξέρω. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Τα έχω δοκιμάσει όλα. Λοιπόν.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 και... Όντως η ώρα είναι αυτή που δείχνει εδώ. Το βλέπετε. Τα δευτερόλεπτα δεν είναι ίδια νομίζω εδώ σε μένα. Είναι. Μπορείς είναι ότι γράφει ο κάθε υπολογιστής. Παίζει και αυτό. Τόσα είναι και τα δευτερόλεπτα. Μπα. Επόμενη στάση, Αττική. Αττική. Next station, Αττική. Κολλάει. Ναι. Δεν μπορούμε να πάμε γρήγορα με αυτό το μετρό. Γιατί ας με δείχνει 58 και πάει με 30, ξέρω. Να το βλέπετε ότι πάει σιγά σιγά. Κάνει κάτι τέτοιο. Τι να κάνω, δεν πειράζει. Προσπαθούμε να φτάσουμε στη στάση με δυσκολία. Τώρα θα φύγει η σφαίρα. Αττική. Έχουμε τέλειο Απριλίου. Έχουμε ακόμα. Έχουμε, αλλά εντάξει. Ωραία. Θα μπούμε και στην νέα version σίγουρα. Αχα. Συγγνώμη, αυτό το γράφει και στο live ή όχι. Οκ. Okay. Τέλεια. Κάποιος έγραψε για ή όχι. Και ο ηλεκτρικός το πάνε πιέρι. Καλά, εντάξει. Έτσι. Ναι. Επόμενη στάση, σταθμός Λαρίσης. Έχετε και δύο το ίδιο σκι. Λάρισα Station. Όχι. Το μαλλί όμως, ναι. Τι να κάνουμε, εντάξει. Θα περιμένουμε. Κανονικά ήθελα να κάνω ένα command που όταν γράφετε για να σας απαντάει το bot για. Καλώς ήρθατε στο live, κάτι τέτοιο. Όπα, έφυγα και από τα χιλιόμετρα εγώ να μιλάω. Οκ. Okay. Oh, ναι, έχει πάρα πολύ κομμάτι. Σταθμός Λαρίσης. Σύνδεση με Οσέκη προς 200 σιδηρόδρομο. Όχι, δεν είχα αυτά. Λάρισα Station. Connection with National and Suburban Railway. Παράλογο. Τι έκανα, training. Γιατί το έκανα, φυσικά. Δεν σταμάτησα πιο πριν γιατί συγκεντρώθηκα στο chat και αφαιρέθηκα. Ο owner έχει πάρα πολύ υπομονή, ο owner έχει κάνει τέλεια δουλειά. Συγχαρητήρια, το αξίζουν απλά. Μπράβο. Επόμενη γιατί στάση, πραγματικά ψάχνω πάρα πολύ καιρό να βρω έναν κόσμο στο Roblox που έχει το μετρό της Αθήνας. Και τελικά βρέθηκε ένα άτομο το οποίο είχε σκεφτεί αυτή την ιδέα να κάνει το μετρό της Αθήνας. Και είναι πραγματικά ολόιδιο. Με τον όγκο. Με το άλλο άτομο που είναι στο μετρό εννοώ. Που δεν ξαναπαίρνω αυτό με τα 6 βαγόνια. Άμα κάνουν κάποιο νέο update, μόνο τότε θα το δοκιμάζω. Αλλιώς, όχι. Τώρα.
7, 6. Δηλαδή, πόσε στάσει έχουμε ακόμα? Όπα, λάθος κουμπί πάτησα. Τερματικός σταθμός. Παρακαλούνται οι επιβάτες να αποβιβαστούν. End train destination. Passengers are kindly requested to disembark. Δεν είναι τερματικός σταθμός. Μην ανησυχείτε. Επόμενη στάση, Ομόνοια. Next station, Ομόνοια. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Αυτά που το έπαιρνε είναι 60. Τέλεια, το κλειδώσαμε. Πηγαίνουμε σταθερά με 60. Τώρα θέλω και ένα παιχνίδι στο Roblox να βρω που να είναι προσομοίωση καραβιών. Θα είναι τέλειο. Αν παίζω, όχι δεν παίζω. Λοιπόν, τι θέλω να πω, να δω λίγο κάτι εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι εδώ πέρα, συνολικά είναι αυτά, μάλλον τα συνολικά μηνύματα που έχουν σταλεί από σας, εδώ πέρα, τα έχω μετρημένα, ναι. Ο G 209 walk, 16 μηνύματα. Τώρα ποιος άλλος είναι? Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο. Ναι, από αυτούς που ως Πανεπιστήμιο μιλάνε. Εδώ πέρα ο Jamie 2009 Walk είναι το άτομο που έχει γράψει πιο πολλές φορές αυτό το live. Ο Top Chatter. Θα παίξουμε κάτι άλλο το μετρό τώρα στο live, δεν ξέρω. Στο live όχι, μετά δεν ξέρω, μπορεί. Λοιπόν, θα σταματήσουμε στο Πανεπιστήμιο τερματικό σταθμό. Γιατί έτσι όπως πάει αυτό το μετρό, εγώ δεν συνεχίζω. Δεν μπορώ. Πανεπιστήμιο. Παρακαλούνται οι επιβάτες να αποβιβαστούν. Εντάξει, πόσο σιγά πάει. Μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες εδώ? Όχι. Από ποια εφαρμογή κάνω live? Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε συνέχεια. Εδώ έχουμε την απάντηση. Κάνουμε το OBS Studio. Συνήθως. Τώρα τελευταία έχω αλλάξει. Είναι μια μυστική εφαρμογή, δεν θα το πω. Αλλά μπορείτε να κάνετε, να σας προτείνω εφαρμογές για να κάνετε live. Είναι το OBS Studio. Δεν ξέρω κάποιο άλλο. Κόλλησα, δεν θυμάμαι. Κάποια άλλη. Και αυτή που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή live. Τερματικός σταθμός. Παρακαλούνται οι επιβάτες να αποβιβαστούν. End of train destination. Το μετρό είναι το καλύτερο, ναι. Όντως μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ πέρα. Θα ήθελα να μπουν και τα νέα μου. Τη φάση και πιο πράγμα. Επόμενη στάση. Σύνταγμα. Next station. Σύνταγμα. Εντάξει, ναι, τώρα δεν θα είναι η ώρα που παίρνουν πολλά άτομα. Πιο βράδυ νομίζω παίρνουν. Πιο πολλά άτομα και... Δεν ακούγεται μήπως. Οκ, τώρα θα σας πω. Ξανά πάω με 64 εγώ. 61-60. Δεν θα σταματήσω εδώ. Γιατί είπα τερματικό σταθμό. Θα πάω στο Πανεπιστήμιο. Σύνταγμα. Τερματικό σταθμό. Παρακαλούνται οι επιβάτες να αποβιβαστούν. End of train destination.
Passengers are kindly requested to disembark. Το ξέρω. I missed the stop. Είπα, έκανα τερματικό σταθμό στο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω γιατί. Ήθελα να κλείσω το live και την ώρα να τα άλλαξα μόνο. Θα μπορούσα να πάμε σε άλλο παιχνίδι. Λοιπόν, η εφαρμογή που κάνω live δεν θα την πω γιατί είναι μια μυστική εφαρμογή. Γνωστή είναι, εντάξει. Θα πω όμως, θα προτείνω μία, είναι το OBS Studio. Πολύ ευχρηστό, αλλά θέλει να έχετε πάρα πολύ RAM στον υπολογιστή σας. Γιατί εγώ είχα ένα προβληματάκι όταν έκανα με αυτό live. OBS Studio. Δεν το ξαναλέω. Όποιος θέλει να μάθει ποια εφαρμογή κάνω live, θα μπαίνει σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, αυτή είναι η εφαρμογή λοιπόν που κάνω live. Τώρα σκέφτομαι, είχα βρει ένα παιχνίδι για το Roblox στο TikTok, εκεί που έβλεπα TikTok. Ένα screenshot. Ένα ωραίο παιχνίδι να παίξουμε. Ωραία, να βάλω λίγο Be Right Back. Εδώ θα είμαι. Λοιπόν, να βρω λίγο το παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι είναι αυτό? Υπάρχουν και άλλα τα οποία τα βλέπω στο TikTok, αλλά μετά δεν μπορώ να τα... δεν βρίσκω το όνομά τους. Θα μπούμε σε αυτό. Αυτό είναι. Αυτό όμως είναι γεμάτο ροζ. Να πάμε σε κανένα μπλε που είναι σήμερα και η μέρα. Λοιπόν, Tower of Blue. Εδώ θα πούμε, θα σας δώσω link. Oh. Κάτι έκανα τώρα. Άνοιξε και το Sims. Και τη μουσική από το παιχνίδι να τη χαμηλώσω έστω. Άνοιξε και το άλλο το παιχνίδι, θα ανακατευτούν εδώ. Δεν θα ξέρει ποιο να κάνει, ποιο να δείξει. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσω, δεν κάνω όλα τα άτομα που μου στέλνουν με φίλες φίλους. Άμα θέλω κάποιον να κάνει, το κάνω απλά. Δεν συνηθίζω δηλαδή να... Τώρα, αυτό είναι ικανό. Να βάλει το Sims να κάνει σε άλλη. Λοιπόν, όχι, εντάξει. Θα φω copyright γιατί... Ωχ, κατάλαβα. Η αλήθεια είναι, έφαγα σήμερα για τον εθνικό ύμνο. Όχι, πείτε μου, το πιστεύετε εσείς αυτό? Να μην μπορούμε να βάλουμε δηλαδή τον εθνικό ύμνο. Αλήθεια τώρα. Ανέβασα ένα βίντεο. Όχι στο YouTube. Στο YouTube ακόμα δεν το έχουν κατεβάσει. Έκαναν και έλεγχο. Τώρα πια υπάρχει ένα νέο βήμα. Την ώρα που ανεβάζει κάποιος βίντεο. Που σου λέει. Έλεγχος για πνευματικά δικαιώματα. Δεν βρήκανε κάτι. Στο Facebook όμως που ανέβασε κάτι. Βρήκανε. Και στο μισό βίντεο ακούγεται η μουσική, στο άλλο μισό δεν ακούγεται. Εγώ πάτησα σίγαση της μουσικής εκεί που είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Και εκείνο τι έκανε? Έβαλε την αρχή. Α, να σας στείλω το link, το ξέχασα. Ναι. Λοιπόν, το Facebook τι έκανε? Σκέφτηκε. Ας βάλω το μισό να ακούγεται και το άλλο μισό να μην ακούγεται. Ακούγεται μόνο η αρχή και το τέλος. Τίποτα άλλο. Εδώ είναι το link. Και μιας και είμαστε και άτομα τα οποία εδώ πέρα στο chat δηλαδή
Είμαστε πολλά άτομα. Και βλέπω ότι γράφεται στο chat και χαίρομαι γι' αυτό. Ίσως παίξουμε το άλλο το παιχνίδι που είχα πει, ότι θα παίζουμε τους, με τα άτομα τα οποία είναι τώρα στο chat του live. Οπότε, να κλείσω λίγο το sim. Και, ναι. Ίσως παίξουμε και το άλλο. Που είναι με λέξεις, ουσιαστικά πρέπει να βρείτε λέξεις. Είναι με λέξεις. Και δηλαδή σας έχει κάποια γράμματα και εσείς πρέπει να βρείτε λέξεις διάφορες. Και γράφετε ό,τι σας έρθει στο νου. Πολλά από αυτά είναι λέξεις, τις οποίες δύσκολα κανείς μπορεί να σκεφτεί. Τώρα εμείς κάνει να πατήσουμε αυτό το φωτεινό ή όχι? Όχι. Χάνουμε κάποια... Α, έχουμε ζωές. Πάει. Α, αυτό δεν το έχω παρατηρήσει. Οχ. Γιατί... Τώρα πώς να το κάνουμε εδώ πέρα? Πώς θα παίξουμε μαζί μου? Πώς θα παίξετε μαζί μου? Πώς είμαστε στο σερβερ που είμαι εγώ? Να δω και να πω. Σερβερς. Μέχρι 100 άτομα είναι. Κανένας δεν είναι full. Πάτε εκεί πέρα που λέει σερβερς πριν μπείτε λοιπόν. Και βρίσκεται. Τώρα δεν μπορείτε να βρείτε. Κοιτάξτε λοιπόν το skin μου. Έτσι είμαι. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο προσωπάκι και θα πατήσετε join. Εκεί που θα δείτε αυτό το προσωπάκι, στο server που θα δείτε αυτό το προσωπάκι. Στο πριν μπείτε στο παιχνίδι, όχι έτσι εδώ πέρα. Όχι, όχι. Σοβαρά τώρα. Ωραία, θα ξεκινήσουμε πάλι όλοι μαζί. Τώρα ξέρω εγώ, μπορεί να γινόμαστε και διάσημοι στο TikTok και καλά. Άμα κάποιος κάνει βίντεο, παιδιά θα βγω, νευρίασα. Τι είναι αυτό? Οκ. Okay. Γιατί τώρα? Επίτηδες γίνεται. Θέλει το live εδώ πέρα. Ο κόσμος βασικά θέλει να πάμε όλοι μαζί ξανά τις πίστες αυτές. Να είμαστε όλοι μια ομάδα. Όπα, μην πέσουμε. Όχι, εντάξει. Μην πέσω πάνω σε κανένα άσπρο. Το γλίτωσα, το γλίτωσα. Τέλεια. Άμα. Πού έπεσα? Δεν το πιστεύω, όχι. Δεν μπορώ να κοιτάζω και τα σχόλια ταυτόχρονα. Θα αργώ λίγο να απαντάω τώρα. Πάμε από εδώ. Δεν μπορούμε και να τρέξουμε. Όπα. Οχ. Αν το ακουμπήσουμε τώρα αυτό, δηλαδή μπορεί να πεθάνουμε. Θα βγάλουμε λίγο το εραστήριο. Πώς θα το κάνουμε αυτό τώρα? Μπράβο. Α, που πέρασα την πίστα αυτή, τέλος πάντων. Τι είναι? Δεν έχει και checkpoint, αυτό είναι το κακό. Έχει τουλάχιστον ζωές.
Θα πάμε σε επόμενο όροφο. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να περάσουμε εδώ πέρα αυτό. Εγώ γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Πώς μπορείτε και το κάνετε εσείς. Όπα, κάτι κατάφερα. Και είναι και ένα άλλο που σε κυνηγάει κάτι. Σε ένα λαβύρινθο. Ένα άλλο παιχνίδι, δεν ξέρω πώς λέγεται. Και θέλω να παίξω αυτό το παιχνίδι τόσο πολύ. Ωραία, καλά φτάσαμε. Αλλά δεν ξέρω πώς λέγεται. Όχι. Εντάξει. Τη γλιτώσαμε. Εντάξει, έχουμε αρκετή ζωή όμως. Εδώ είχαμε φτάσει και πριν και πέσαμε. Και πριν είχαμε φτάσει εδώ. Είχα περάσει εγώ αυτό. Δεν το κατάλαβα. Α, έπεσες. Από πόσο ψηλά. Α, νομίζω είσαι το άτομο μπροστά μου. Πίσω μου. Τώρα. Τώρα θα φάω πειράτη για τη μουσική αλήθεια. Μην μου λέτε τέτοια. Και έχω... δεν έχω ακουστικά αυτή τη στιγμή. Έχω ηχεία. Οχ, οχ. Πέφτει και το έδαφος, α όχι. Ήτανε optical illusion. Οκ. Τέλεια. Για πάμε, πάμε, πάμε. Ωραία. Όπα. Υπήρχε αυτό. Εγώ δεν το είχα δει. Μπορούσα να πάω λίγο πίσω το βίντεο. Να το δω αν υπήρχε αυτό το... αυτή η γραμμή. Α, έπεσα κάτω. Να το δω. Νόμιζα ότι ήμουν πάνω σε αυτό το άσπρο. Είναι παγίδα. Βρήκα τρόπο όμως για να το ελέγχω. Σκέφτηκα κάτι. Όχι, όχι, όχι. Δεν το πιστεύω, έπεσα. Γιατί. Α, μπορούμε να πατάμε σε αυτά τα άσπαρα. Που ήταν στους τοίχους αυτούς. Πού πρέπει να το... εντάξει, δεν πέσαμε πολύ χαμηλά. Το γλιτώσαμε το εγκεφαλικό. Καλά είμαστε. Πάμε λίγο. Τώρα από εδώ μπορούμε να πέσουμε, δεν θέλω να το ρισκάρω. Όχι, εντάξει. Πάλι καλά. Λοιπόν, πάμε έτσι. Παναγία μου. Θα πέσω. Ωραία. Καλά πάμε. Προχωράμε λοιπόν. Τέλεια. Λοιπόν, πού πάμε. Πού να πάμε τώρα, πού να πάμε. Θέλετε να πάμε στον κόσμο που έχω φτιάξει εγώ. Σε έναν από αυτούς. Τι λέτε. Να πάμε στο μετρό Escape. Και θα σας κάνω και διάφορες... θα δείτε. Θα σας βάλω να μπορείτε να πετάτε και όλα αυτά. Οπότε, νομίζω συμφέρει να πάμε στο δικό μου κόσμο. Να δείτε και να δουν και εδώ πέρα οι θεατές, τα άτομα που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, πώς είναι αυτός ο κόσμος με το μετρό Escape. Οπότε, πάει αυτό και πάμε στο δικό μου κόσμο. Πώς θα κάνετε όμως join? Δεν θα κάνετε join. Εμένα χωράνε μέχρι 50 άτομα. Το maximum το έχω βάλει 50. Λοιπόν, θα σας δώσω link. Ή απλά θα σας βάλω το το command. Πού είναι? Πάμε λοιπόν. Θα δείτε και πως είναι backstage. Θα το σκεφτόμουν να το κάνω αυτό ή όχι. Λοιπόν,
θα πατήσετε στο link αυτό. Θα το δείτε τώρα, μην ανησυχείτε. Δυστυχώς έχουμε 3 dislike, 4 favorites. Δηλαδή, don't judge a book by its cover. Μην κρίνετε κάτι από την εμφάνιση την πρώτη. Σκεφτείτε, δείτε το λίγο πιο μετά, προσπαθήστε το. Τώρα, τουλάχιστον πιστεύω ότι όποιος δει πώς είναι αυτός ο κόσμος, νομίζω θα σας αρέσει. Αλλά μόλις το βλέπετε έτσι παράξενο στην αρχή, δεν σας αρέσει. Ίσως κάνω κάποιες διορθώσεις. Για να δούμε λοιπόν. Κάνω και update. Λοιπόν, να σας ενημερώσω. Τα checkpoints πρέπει να πηδάτε πάνω στα checkpoints. Δύο φορές τουλάχιστον, δεν πηγαίνουν καλά πολλές φορές. Και σας περιμένω. Σας παρακαλώ, προτείνετε το και σε φίλους σας. Γιατί δυσκολεύτηκα πολύ να φτιάξω αυτόν τον κόσμο. Και ναι. Να έχω και πόρτα που λέει owner only. Λοιπόν, πάμε από τις κυλιόμενες. Δεξιά κυλιόμενη πάει κάτω. Περιμένω. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχουν και βελάκια καθοδήγησης. Εμείς όμως θα πάμε από εδώ να σας δείξω πώς είναι αυτή η πλευρά. Έχει και άλλες κυλιόμενες εδώ πέρα και εδώ έχει ένα δωμάτιο στο οποίο θα υπάρξει VIP πόρτα, η οποία θα σας πηγαίνει σε άλλες... πείτε μου ότι έχω ξεχάσει κάτι. Πρέπει να κάνω ένα update και δεν το έχω κάνει για να εμφανίζεται ένας κωδικός. Τέλος πάντων, από εδώ είναι. Εδώ είναι η πόρτα owner only. Μόνο εγώ μπορώ να μπω. Εδώ, αυτή είναι η πόρτα. Τσακ, εγώ μπαίνω. Και είμαι backstage. Αλλά δεν θα σας το δείξω τώρα, θα σας το δείξω σε άλλο βίντεο. Μπορώ να βάλω και άλλα άτομα. Απλά αν περάσουν και δεν θέλουν να περάσουν, τα σκοτώνω. Λοιπόν, πάμε. Πρώτη πίστα. Έχω συνηθίσει. Εδώ πέρα, checkpoint. Επόμενη πίστα, έλα. Προχάρηση. Τέλεια. Δεν πέφτουμε στο κόκκινο. Κρίμα. Να δούμε, θα πιάσει το checkpoint. Τέλεια, έπιασε. Θέλει λίγο προσοχή, ναι. Είναι λίγο παγίδα. Εν τω μεταξύ, όσο έχετε αυτό το glitter γύρω σας, μην πάτε να πατήσετε checkpoint. Απλά το λέω. Γιατί θα πεθάνετε. Λοιπόν. Α, ναι. Δεν πρόλαβα να κάνω κάτι που ήθελα. Είδατε, μέχρι και εγώ πεθαίνω. Αλλά εγώ το έχω δοκιμάσει πάρα πολλές φορές αυτό. Αυτή την πίστα, δηλαδή να δω αν μπορεί να την περάσει κάποιο άτομο. Και όλη την ώρα πέφτει. Τώρα πια. Αλλά όσο τον έφτιαχνα, ας πούμε, τον κόσμο, το πέρναγα. Σε αυτό το παιχνίδι έχω παίξει χιλιάδες φορές. Λοιπόν. Προχωράμε εδώ πέρα, δεν κάνει να πατήσουμε τον... Ευχαριστώ. Δεν κάνει να προχωρήσεις πάνω στον τοίχο. Πρέπει να το αλλάξω χρώμα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Έτσι δηλαδή. Πατάμε το checkpoint εγώ, ναι. Εντάξει. Το πατήσω, το πατήσω εγώ το checkpoint, εγώ μπορώ να προχωρήσω. Έχουμε την only door. Τέλειο. Το checkpoint. Περιμένω εδώ εγώ. Τόσο δύσκολο. Θέλει αργές κινήσεις και θέλει ξεζούμ. Για να το περάσει κάποιος. Βέβαια μπερδεύουν τα χρώματα εδώ πέρα, το γαλάζι με το άσπρο. Και γενικά το ότι είναι δεξιά-αριστερά άσπρες οι πόρτες. Ή οι πόρτες λέω, οι τείχοι. Θέλει προσοχή. Ωραία, το checkpoint. Μετά, πάμε από εδώ. Εδώ πέρα πρέπει να χαμηλώσω λίγο το... Θέλει λίγο σπρώξιμο η πόρτα. Θέλει λάδωμα. Εδώ. Μαντέψτε. Τι πρέπει να κάνετε. Εδώ πέρα. Τώρα εδώ πέρα, στην επόμενη πίστα θα σας αφήσω.
Πρώτος εσείς. Δεξιά κυλιόμενη. Και προσοχή, μην πάρετε φόρα. Όποιος παίρνει φόρα, τον παίρνει κατηφόρα. Αυτά λοιπόν τα ροζ μπλακάκια πέφτουνε. Έχω άτομα τα οποία δεν μπορούν να το περάσουν έτσι γρήγορα αυτό. Τέλεια, τέλεια. Ορίστε, εδώ πέρα τα σανσέρ. Εδώ πέρα να βάλουμε ήχο. Δεν έχουμε εδώ πέρα ρευματικά δικαιώματα. Η αλήθεια είναι ότι λένε κάτι ακαταλαβίστηκα τα σανσέρ. Πατάτε το 0. Πατήστε το 0. Για να πάτε κάτω. Το πατήσατε. Owner only. Τέλεια. Έχω και αόρατες πόρτες εγώ. Για να μην χαλάνε τους σταθμούς. Από εδώ. Εδώ πέρα είναι το μετρό και καλά. Δεν το έχω φτιάξει εγώ, έτοιμο το βάλα, απλά έβαλα κάποιες επιπλέον λειτουργίες. Ναι, για κάποιο λόγο εκεί πέρα υπάρχει ένα κάθισμα το οποίο δεν λειτουργεί. Και πατήστε καλά το checkpoint και προσέξτε. Εδώ πέρα θέλει μεγάλη προσοχή. Το μεταξύ όλη την ώρα λέει ότι είναι stage 1. Ίσως να το φτιάξω κάποια στιγμή. Αχα. Λοιπόν, ποτέ δεν είχα άτομο το οποίο πέρασε τόσο γρήγορα αυτή την πίστα. Εδώ πέρα να έχω ξεχάσει να βγάλω αυτό το ξύλο. Εδώ πέρα κρύβεται ένας κωδικός τον οποίο τον έχω εγώ για μία πόρτα. Οπότε, πατάμε το checkpoint και προχωράμε. Εδώ πέρα δεν κάνει να πατήσετε το κόκκινο, δεν κάνει να πατήσετε το γρασίδι. Μετά τα μπλε, τις μπλε μπάρες. Προχωρήστε, ευθεία. Τώρα εγώ είμαι ο... αλήθεια. Ευχαριστώ. Εδώ πέρα μπαίνουμε εδώ. Όχι. Όχι, δεν το πιστεύω. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δώστε με ένα λεπτό. Γιατί με έβγαλε εκεί πάνω. Έχουμε τέτοιο glitch. Μισό. Δώστε με ένα λεπτό να μπω μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Πατάτε το checkpoint, δεν κάνει να πατήσετε τα πράσινα, τα πετάξω. Και θα έρθω εκεί. Με έβγαλε από πάνω εμένα, πρώτη φορά το έχει κάνει αυτό. Εμένα, ναι, ναι, εδώ έπρεπε να με βγάλει και εμένα κανονικά. Λοιπόν, ανοίγουμε πάλι την εικόνα. Δεν κάνει να πατήσετε τα πράσινα υγρά, δεν κάνει να πατήσετε τις κόκκινες γραμμές. Πολύ καλά. Και εδώ πέρα τελείωνε ο κόσμος κάποτε. Εδώ είναι VIP only. Μόνο εγώ μπορώ να μπω. Και έχει και εδώ πέρα μουσική την οποία καλύτερα να μην την πατήσουμε γιατί δεν ξέρω αν έχει αυτή πνευματικά δικαιώματα ή όχι. Στα ασανσέρ δεν μπορούμε να πούμε. Από εδώ πέρα προχωράμε. Ο κωδικός που σας έλεγα εδώ έμπαινε. Τον κωδικό λοιπόν θα μπω να τον δω. Στην πόρτα owner only. Εδώ πέρα, α, exit, τέλεια, πάμε να βγούμε. Να αφήσουμε καλύτερα τον υπόλοιπο κόσμο. Τι λέτε, πάμε. Ωραία. Πάμε exit. Τέλειο. Είναι exit. Μπήκα. Κωδικός 72853. 72853. Δεν μπορείτε να πάτε πάνω. Και ανοίγει... τώρα, από αριστερά. Εδώ πέρα, αυτά πέφτουνε. Και πρέπει να στέκεστε πάντα πάνω στα checkpoints. Γιατί, άμα δεν είστε πάνω στα checkpoints, τα γύρω γύρω πέφτουν.
Δεν μπορώ, παιδιά. Τώρα δεν μπορώ να τις περάσω. Τις έχω περάσει όμως αυτές τις πίτσες πάρα πολλές φορές. Εδώ πέρα είναι έτσι. Εδώ πέρα ο θεατής μας είναι πολύ καλός στο parkour. Έτσι είναι, υπάρχουν παγίδες. Εγώ περιμένω εδώ, ελπίζω. Εντάξει. Τον έβγαλε τον άνθρωπο εκεί πέρα που έπρεπε. Δεν κάνει να πατήσει το νερό. Ωραία, checkpoint. Και αυτό είναι πανεύκολο. Και εδώ πέρα τελειώσαμε. Δεν βγει καμία μουσική τώρα. Ωραία. Εδώ πέρα θα μπουν και άλλα πράγματα και θα μπουν και άλλες πίστες σιγά σιγά. Εδώ πέρα μπορείτε να πατήσετε. Ναι, το έχω βάλει πολύ ψηλά, δεν το είχα δει. Το κουμπί και να παίξει μουσική. Και τώρα εγώ θα πάω behind the scenes. Εδώ λοιπόν είναι το μέρος που μόνο εγώ μπορώ να πάω. Είναι η αόρατη πόρτα, η οποία με οδηγεί γενικά στον κόσμο. Από εδώ. Εδώ έχει διάφορα μέρη που μπορείς να πας. Τα κατάφερες, ναι, μπράβο. Πολλά άτομα δεν το καταφέρνουν, ναι. Εδώ πέρα είναι όλοι νερόνι. Λες και θα μπορέσει κάποιον να βγει εδώ πέρα έξω. Όχι. Και μας βγάζει εδώ πέρα. Το θυμάστε. Αυτή είναι η πόρτα. Πόρτα μόνο για μένα. Συγγνώμη εσείς τους καλέσετε όλους αυτούς που μπαίνουν τώρα. Ή μόνοι τους μπαίνουν. Ή είναι από το κανάλι. Δεν ξέρω. Όσοι είστε πείτε μου. Γιατί εγώ χαίρομαι που επισκέπτεστε τον κόσμο αυτόν. Ναι. Έτσι που λέτε. Έτσι είναι εδώ πέρα ο κόσμος. Έχουμε και δίσκο. Την οποία δεν την έχω ανοίξει ακόμα. Εδώ πέρα θα κάνω ένα μέρος με barbecue κλπ. Για αυτούς που θα είναι behind the scenes. Μπορείτε να είστε κι εσείς. Μπορεί ο winners ή winners τέλος πάντων, ναι. Στο κανάλι με το κομμάτι αυτό να έχουν κάποια στιγμή πρόσβαση σε αυτά τα μέρη ή και μια δικιά τους πόρτα. Σε ένα δικό τους κομμάτι. Σε ένα δικό τους δωμάτιο. Μόνο για εκείνους. Πόρτα να ανοίγει δηλαδή μόνο όταν μπαίνουν εκείνοι. Και εσύ μπήκες, Αγγίλη. Χαίρομαι που μπήκες, ευχαριστώ. Καλώς ήρθες. Εγώ γιατί πέθανε εδώ, τι πάτησε. Οκ. Παράξενο. Πολύ παράξενο. Τεχνικά δεν πεθαίνει κανείς εδώ. Τι πάτησε. Έτσι είναι από κάτω. Τώρα θα μπορούσα να σας αφήσω να μπείτε κι εσείς. Έτσι. Να δείτε πως είναι. Οπότε. Από εδώ, περάστε. Θα σας αφήσω. Να κλείσουμε τη μουσική γιατί φοβάμαι ότι έχει copyright. Χαμηλώνουμε και τα ηχεία. Α, επίσης εγώ τη μουσική μπορώ να τη σταματήσω. Και ο winner, τώρα εδώ πέρα θα βάλω εγώ ένα κομμάτι. Το κάνω σε κάθε άτομο που είναι winner. Κόλλησε. Τι έγινε. Και δεν μπορώ να γράψω το τσάκ. Α. Και βουαλά. Μπήκαν πολλά άτομα. Θέλω να πατήσετε όλοι ένα like στον κόσμο. Εδώ πέρα May. Από εδώ. Πάμε backstage. Πάμε στην αρχική πίστα. Α, να ξέχασα, δεν μπορείς να περάσεις. Από εδώ. Λίγο γρήγορα γιατί μόνο έτσι μπορώ να ανοίξω την πόρτα. Αλλά θα με ακολουθήσεις. Λοιπόν, από εδώ. Εδώ είναι που είδα τον κωδικό. Και κοίτα που μας βγάζει. Ωραία, πάμε στην αρχή τώρα.
ανακάλυψε ένα glitch. Λοιπόν, ερχόμαστε στην αρχή για όσους μας βλέπουν από εδώ. Πού είναι, ξέχασα. Από εδώ, πάμε από εδώ. Απ' την άλλη. Όχι εκεί πάνω, θα πατήσω kill. Για όποιον είναι εκεί πέρα θα πατήσω kill. Από εδώ. Εδώ. Να δείτε τώρα που θα μας βγάλει η κάθε πόρτα. Ερχόμαστε στην αρχή να κάνουμε παρέα στα άτομα που μπήκανε. Από εδώ σταματάω τη μουσική. Να τα άτομα. Τέλεια. Πάμε. Εδώ. Δεν μπορείτε να οδηγήσετε το μετρό. Δυστυχώς. Με τις κυλιόμενες μπορούμε να ανέβουμε. Δεν μπορείτε να πάτε από εδώ. Και εδώ πέρα είναι και καλά το μέρος στο οποίο βγάζουν τα εισιτήρια κλπ. Θέλω να μου δώσετε ιδέες στο chat. Θέλω να πατήσετε όλοι ένα like στο βίντεο, αλλά και στον κόσμο, γιατί εδώ πέρα είναι 0 τα likes και 30 dislikes. Γιατί? 5 favorites. Θέλω να μου βάλετε like. Περιμένω τώρα 4 like. Παρακαλώ. Για να ξαναμπείτε στα backstage. Και ναι, αυτό. Ανοίγουν οι πόρτες. Ούτε εγώ δεν το ξέρω αυτό. Αλλά άμα ανοίγει η πόρτα, κολλάει όλο το παιχνίδι. Λοιπόν, θα μου δώσετε ιδέες. Όποιος είναι στο μετρό να βγει. Ας βγει από το μετρό, γιατί κολλάει όλο το παιχνίδι. Εντάξει, θα το βγάλω από το μετρό, δεν πειράζει. Να βάλω email για να κάνω like. Άμα δεν θέλετε να βάλετε, μη βάλετε, δεν σας υποχρεώνει κανένα. Απλά λέμε τώρα. Άμα θέλετε να με στηρίξετε. Λοιπόν, από εδώ ξεκινάει ο κόσμος, που είναι τα βελάκια. Ναι, το ξέρω. Πρέπει να βάλεις email. Εντάξει. Άμα δεν θέλει, μη βάλει. Το email βέβαια δεν το βλέπω εγώ. Τέλος. Τουλάχιστον όσοι θέλετε, συστήστε το παιχνίδι σε άλλους. Αυτό. Λοιπόν, από μετρό σε μετρό τουλάχιστον πήγαμε. Ναι, κάναμε και ένα διάλειμμα σε έναν άλλο κόσμο. Οπότε, ευχαριστήστε τον κόσμο. Εδώ πέρα ο φίλος μας ο Μέι θα σας ξεναγήσει άμα θέλει. Τον έχουμε βάλει και με sparkles. Μπορούμε να βάλουμε και άλλα εφέ. Τι άλλα εφέ μπορούμε να βάλουμε, να σας πω. Λοιπόν, τι να βάλουμε. Έχει διάφορα. Βλέπετε εδώ πέρα πάνω από 170. Πώς έχει, 229. Ναι. Smoke player και color. Δηλαδή smoke player, ποιο να βάλω, το May. 45, 33, 2, 12. Και τώρα πρέπει να βάλουμε το χρώμα. Το βγάλει καπνό πράσινο. Δεν το ξέρω αυτό. Μην το... Α, τα sparkles γίνονται πράσινο. Α, όχι, βγάζει. Α, δεν το ήξερα. Είδατε. Ναι, το πράσινο βέβαια είναι σαν να βρωμάει κάποιο. Οπότε θα το αλλάξουμε το χρώμα. Ωραία. Λοιπόν. Θα το κάνω unsmoke και θα βάλουμε τα sparkles να είναι χρωματιστά. Οπα. Sparkles. Θα τα κάνω μπλε. Όχι, ναι, μπλε. Λογικά τώρα θα βγουν μπλε ή όχι. Βγήκανε. Δεν το ξέρω. Α, βγαίνουν κάπως χρωματιστά. Ωραία. Οπότε, όποιος βάλει like. Α, τίποτα. Άμα θες ξανά είσαι εδώ πέρα στον κόσμο,
Φυσικά δεν μπορείς να μπεις στις πόρτες που μπορώ να μπω εγώ. Τι είπα, εγώ. Αυτή είπαμε. Λοιπόν, δεν μπορείς να μπεις στις πόρτες που μπορώ να μπω εγώ. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τους ξεναγήσεις. Αυτό. Και έχει και ένα συν το ότι έχεις τα sparkles. Αυτά λοιπόν. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το live. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Αν είστε νέοι στο κανάλι, κάντε ένα subscribe. Και πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα live, τις πρεμιέρες και γενικά ό,τι γίνεται σε αυτό το κανάλι. Αυτά από μένα. Μπορούμε να κάνουμε όντως αυτό με τις πόρτες. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ εγώ να πάω μπροστά. Δεν ξέρω. Μου πετάει όλη την ώρα στα καθίσματα. Αυτά. Γεια σας.